Παγανές. Για πάμε τώρα στο θέμα το οποίο αναδείξαμε προηγουμένως και θα δούμε γιατί υπήρξε μια αντίδραση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο κύριος Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του, είναι στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατούλη. Καλό μεσημέρι σε εσάς και Παναγιώτη και κύριε Παπαστάμους. Να είστε καλά. Που φιλεύτε, σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, πώς είδατε αυτή την συμπεριφορά του ΕΟΠΗ στον καρκινοπαθή που του ζήτησε βεβαίωση προσδόκιμου ζωής για να του χορηγήσει ένα πράγματι ακριβό φάρμακο? Θεωρώ ότι ανθρωπιστικά να το πάρεις είναι απάνθρωπο, αλλά και να το πάρεις πολιτικά διανόητο. Και νομίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε καταντήσει να είμαστε ακριβείς στο πίτρο και φθηνοί στη βρώμη. Δηλαδή με την έννοια το ότι βεβαίως είμαστε υπέρ του εξορθολογισμού, βεβαίως είμαστε υπέρ της τεχνολογικής ταυγράφησης και η χώρα μας επιτέλους καθιερώθηκε με καθυστέρηση των πολιτικών ηγεσιών να την φέρουν, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ξέρει κανείς ο τεχνοκράτης ή ο εξορθολογιστής μέχρι που φτάνουν τα όρια των πραγμάτων και θα πρέπει να ξέρει ότι πέραν της τεχνοκρατικής άποψης υπάρχει η επιστημονική και η ανθρώπινη. Και εάν δεν είναι λάθος με την έννοια του ότι εάν δεν έγινε μέσα από μια άστοχη απόφαση κάποιου υπηρεσιακού, με ένα συγγνώμη νομίζω ότι μπορεί κανείς να το διορθώσει και να προχωρήσουμε. Εάν όμως αυτό το έχουν αντιληφθεί ότι έτσι είναι, γίνεται όπως θα έπρεπε ως θεματοφύλακας δημόσιας υγείας που είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών που το επισημάναμε. Και συνεχίζει να υπάρχει, τότε νομίζω ότι ο στραβός είναι ο γυαλός και πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αναμένουμε τις απόψεις οι οποίες ήρθαν χθες. Επίσημα, τι σας είπανε σας? Κοιτάξτε, αναμένουμε κάτι πιο διευκρινιστικό. Δεν έχει γίνει. Υπόθηκε έτσι, είπε. Εγώ ένα μάσημα άκουσα ότι το ζητήσαμε για να δούμε ποιο είναι το ενδεδειγμένο φάρμακο και κάτι πια σταυρό και κούρευτο, ας πούμε. Ακριβώς. Την ίδια, αν θέλετε, διαβάζοντας και εμείς την επιστολή, περί του ίδιου αποτελέσματος αυτής επιστολής θα έλεγα ότι έχουμε. Και γι' αυτό εμένουμε σε αυτό. Έχουμε στείλει και ανάλογη επιστολή και στους αρμοδίους υπουργούς. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε αντανακλαστικά υπέρ ανθρώπων ιδιαίτερα, οι οποίοι η τύχη, η ατυχία, ό,τι θέλετε, η ατυχία προφανώς, τους έφερε να αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα της υγείας τους και εκεί θα πρέπει το κράτος, σε ό,τι αμορτιστέρ του έχουν παραμείνει και, και έχουν παραμείνει πραγματικά, να αντιδρά με ανθρώπινο και αποτελεσματικό τρόπο. Μάλιστα. Άρα θα μένουμε στα παρακάτω. Περιμένετε κι εσείς, περιμένουμε κι εμείς και ελπίζω ο άνθρωπος να πήρε το φάρμακό του. Έτσι, να ξεκινήσουμε από εκεί και τα υπόλοιπα να τα βρούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως νομίζω ότι τα αμορτισέ της ίδιας της κοινωνίας πάντα είναι καλά, όπως και τα δικά σας, και νομίζω και μόνο η ανάδικη έχει πιέσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε όμως ότι όσο λιγοστεύουν τα μέσα ενημέρωσης τα οποία διαθέτουν αμορτισέ, αυτά και άλλα πολλά που γίνονται και θα γίνονται δεν θα γίνονται και τόσο αντιληπτά γενικώς. Έχετε δίκιο. Πιστεύω και εγώ σε αυτό που λέτε. Να είστε καλά, κύριε Πατούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή μεσημέρι.